Απίστευτο κι όμως συμβαίνει. Μόνο υγιείς πολίτες θα προσληφθούν στο Δήμο Ηρακλείου με βάση τις δύο προκηρύξεις για πρόσληψη προσωπικού, με συνέπεια να αποκλείονται οι πολίτες που έχουν χρόνια ή υποκείμενα νοσήματα και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στον κορονοϊό. Πρόκειται για θέσεις ψυχολόγου, κοινωνικών λειτουργών, διοικητικούς, νοσηλευτές, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες και εργάτες. Και βάζει μία απάνθρωπη προϋπόθεση αυτοί οι άνθρωποι να μην υποφέρουν από χρόνια νοσήματα, να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και να έχουν σωματική καταλληλότητα. Η κατρακύλα της Δημοτικής Αρχής αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνεται και δεν έχει και τελειωμό. Και βγάζει ανθρώπους που θα έπρεπε να προστατεύει στην ουσία, τους βάζει απέναντι. Και δείχνει ένα απάνθρωπο κοινωνικό πρόσωπο. Σας είπα εγώ γιατί οι θέσεις είναι. Ψυχολόγου, ναι, κοινωνικού λειτουργού και τέτοια. Μάλιστα. Όχι. Ένα υποκείμενο νόσημα το οποίο δεν επηρεάζει την λειτουργικότητα και δεν είναι και μεταδοτικό, δηλαδή δεν κινδυνεύουν οι άλλοι από αυτόν, δεν είναι. Ναι, αλλά εδώ πέρα νομοθετούμε στην ουσία εμείς, χωρίς να υπάρχει νόμος, ότι και ευπαθείς ομάδες για COVID-19. Καταλάβατε τι γίνεται εδώ. Να αφαιρεθούν οι απαράδεκτοι, όπως τονίζει όρη, σε προκηρύξεις προσωπικού στο Δήμο Ηρακλείου, ζητάει η αγωνιστική συνεργασία ΟΤΑ. Εμείς ζητάμε να αποσυρθεί αυτή η προϋπόθεση στην προκήρυξη. Βέβαια, δεν τη δεχόμαστε σε καμία περίπτωση. Και να φροντίσει να έχει στους χώρους εργασίας τις συνθήκες τέτοιες που να προστατεύεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Η κατρακύλα της Δημοτικής Αρχής δεν έχει τελειωμό. Υποστηρίζει Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία ΟΤΑ, η οποία κάνει λόγο για καταπάτηση της εργατικής νομοθεσίας με φόντο τους απαράδεκτους, όπως τονίζει, όρους σε προκηρύξεις, θέτοντας μάλιστα τα ερωτήματα από πότε τα χρόνια ή υποκείμενα νοσήματα όπως διαβήτης, υπέρταση, άσμα και άλλα αποτελούν λόγο αποκλεισμού από την εργασία και από πότε η σωματική καταλληλότητα αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσληψη στο δημόσιο. Για όποιο λόγο και αν γίνεται, αυτό είναι απαράδεκτο και κατακριτέο και κατάπτυστο. Εμείς σαν συνδικαλιστές δεν το δεχόμαστε σε καμία περίπτωση για όποιο λόγο και αν γίνεται. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, γνωστός ξενοδόχος της Κρήτης, με ανάρτησή του στο Facebook, κάνει σαφές ότι δεν θα προσλάβει εργαζόμενους αν πρώτα δεν έχουν εμβολιαστεί, εξέλιξη η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις τάξεις των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Εμείς λέμε ναι στους εμβολιασμούς, από εκεί όμως και μετά δεν πρέπει να επιβάλλεται από τον κάθε εργοδότη. Πρέπει να συμβαδίζουμε με ό,τι λέει η νομοθεσία. Αυτό λοιπόν που λέει η νομοθεσία αυτή τη στιγμή που μιλάνε είναι ότι είναι βλαπτική μεταβολή όταν ένας εργοδότης δεν προχωρήσει σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας, αλλά και με την νομοθεσία στην επαναπρόληψη του κάθε εργαζόμενου. Η ιστορία με τον εμβολιασμό, την υποχρεωτικότητα δεν είναι σύνομη. Είναι μια παράνομη πράξη. Οπότε θα πρέπει αυτό να αλλάξει. Δηλαδή μπορεί κάποιος να πάρει ασφαλιστικά μέτρα και να τα κερδίσει άμεσα.